Και συνέβη και αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μισολόγγι και σχεδόν όλη μέρα και συχνά και τη νύχτα έτρεμε η Ζάκυνθο από το κανόνισμα του πολύ. Και πολλές γυναίκες μισολογγίτισες επερπατούσαν τριγύρω, γυρεύοντας για τους άνδρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέρφια τους που επολεμούσανε. Στην αρχή ντρεπόμασταν να βγούμε και προσμέναμε να βραδιάσει για να πλώσουμε το χέρι, γιατί δεν ήμασταν μαθημένες. Είχαμε δούλους και γύπνια και πρόφατα και βόδια πολλά. Ακολούθως εβιαζότανε και συχνοτηράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο, πότε να βασιλέψει για να βγούνε. Πότε θα βασιλέψει επιτέλους ο ήλιος? Αλλά όταν περισσέψανε οι χρύες, εχάσανε την τροπή, ετρέχανε ολημερνής. Και όταν κουραζόμασταν, καθόμασταν στα κρογιάλι και συχνά σηκώναμε το κεφάλι να ακούσουμε, γιατί φοβόμασταν μην πέσει το Μισολόγγι. Και μας έβλεπε ο κόσμος να τρέχουμε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια, τα χαμόγια, τις εκκλησίες, τα μοναστήρια γυρεύοντας. Και να δένανε χρήματα πανά για τους λαβωμένους και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ερώτησες των γυναικών ήτανε τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονίες του Μισολογγιού και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια τους. Και οι πλάι πάφτωχοι ευγάνανε το αγοράκι τους και το δίνανε και έκαναν το σταυρό τους, κοιτάζοντας κατά το Μεσολόγγι και κλαίγοντας. Ωστόσο, η γυναίκα της Ζάκυνθος είχε στα γόνατα τη θυγατέρα της και πολέμαει να την καλοπιάσει, γιατί ήθελε να μπει εκεί που ήταν το κρεβάτι και η γυναίκα δεν ήθελε. Έφερε λοιπόν τα μαλλιά της πίσω από τα αυτιά, γιατί η ανησυχία της τα είχε πετάξει. Και έλεγε φιλώντας τα μάτια της τη γατρός της. «Μάτια μου, ψυχή μου, να γίνεις καλή, να παντρευτείς και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε και να διαβάζουμε τη διαγραφή και τη χαλιμά». Και αφού την εχάιδεψε και της φίλησε τα μάτια και τα χείλα, την άφησε απάνω στην καρδίγλα, λέοντάς της. «Να και ένα καθρεφτάκι και κοιτάξω πόσο όμορφη και μου μοιάζεις». Και εγώ, που δεν είμαι παθημένη με τα καλά, ησύχασα και από τη χαρά μου εδάπησα. Και η γυναίκα εκκίνησε για να πάει εκεί που είναι το κρεβάτι, αλλά άκουσε μεγάλη ταραχή ποδιών, όπου πάντοτε σάφτσενε. Και σταμάτησε, κοιτάζοντας κατά τη θύρα και φουσκώνοντας τα ρουθούνια της. Και ειδού παρουσιάζονται ομπρός της οι γυναίκες του Μισολογγιού. Εβάλανε το δεξί τους στα στήθια και επροσκυνήσανε. Και μείνανε σιωπηλές και ακίνητες. «Και τι δά, πώς την κάνουμε, θα παίξουμε? Τι ορίζετε, κυράδες? Εκάμετε ανεβαίνοντας τόση ταραχή με τα σιρτοπάπουτσα, που λογιάζω πως ήρθατε να μου δώσετε προσταγές». Και όλες έμειναν σιωπηλές και ακίνητες, αλλά μην αρνείτε. «Αμέχεις δίκιο, είσαι στην πατρίδα σου, στο σπίτι σου. Και εμείς είμαστε ξένες και όλος πρόξιμο θέλουμε». «Κυρά πολύ ξέρει, όλα τα χάσατε, αλλά από εκείνο που ακούω, γιος σου σας έμεινε. Είμαι στην πατρίδα μου και στο σπίτι μου και η αφεντιά σου δεν ήσουν στην πατρίδα σου και στο σπίτι σου?» Χωρίς τέλος είναι η οδύσσια των μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ιδωμένη. Περίπου 6.000 πρόσφυγες και μετανάστες περιμένουν στον καταβλισμό να περάσουν από την ουδέτερη ζώνη Ελλάδα-Σκοπίων. Ωστόσο, οι Σκοπιανές αρχές δεν έχουν ανοίξει για κανέναν το σημείο διέλευσης, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει ασφυκτική. We are 3 days here. Είμαστε εδώ 3 μέρες. Βρέχει, έχει κρύο, δεν έχουμε τρόφιμα και έχουμε ξοδέψει όλα μας τα χρήματα. Θέλουμε να περάσουμε με ασφάλεια, σας παρακαλούμε.
please. Δεν μπορούμε να κάτσουμε εδώ και να μην κάνουμε τίποτα. Θες κοιμηθήκαμε έξω χωρίς νερό. Πολλές οικογένειες δεν έχουν σκηνές για να κοιμηθούν. Και μας είπαν ότι σήμερα θα φέρουν σκηνές. Αλλά δεν υπάρχουν σκηνές για όλους μας. There's no dance, no dance for all. Εκατοντάδες πρόσφυγες ξεκίνησαν από διάφορα σημεία της Ελλάδας το ταξίδι τους προς την Ηνωμένη με τα πόδια. Περίπου 150 Αφγανοί μετανάστες έχουν φτιάξει ανθρώπινη αλυσίδα κατά μήκος της ουδέτερης ζώνης της Ελλάδας, Σκοπίων, διαμαρτυρώμενοι για το κλείσιμο των συνόρων. Σας άρεσε η συμπεριφορά της γυναίκας, της Άκυνθος, προς τις μεσολογήτησες. Θα μας βοηθήσετε να την αλλάξουμε για τους πρόσφυγες της Συρίας. Είμαστε από το γυμνάσιο της Νέας Ελικαρνασσού και εμπνευστήκαμε από τον Διονύσιο Σολωμό που με τη σειρά του εμπνεύστηκε από το δράμα του Μεσολογίου. Εμείς με απλόλυτο τρόπο στοχεύσαμε στη φαντασία ενός σκηνοθέτη. Θα καταλάβετε ότι ήταν από τη φαντασία του Disney, ενός ποιητή, εθνικού μας ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού, τη φαντασία των παιδιών, αλλά στοχεύσαμε στη δική σας φαντασία, αυτές τις δύο ρητορικές απαντήσεις που ξέρουμε, ερωτήσεις που ξέρουμε την απάντηση. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, πιο πολύ περισσότερο τις μαθήτριές μου, τη Μαρία Στρατάκη, τη Βασιλεία Καραλαμπάκη,